δώσαμε στην Πελοπόννησο και ειδικότερα στην Αρκαδία έναν αυτονόητο δύσκολο αγώνα, όμως ωραίο και αξιακό, απέναντι στις αρετές του κατεστημένου που είναι η κομματοκρατία, η αδιαφάνεια, η διαπλοκή, η διαφθορά, το ψέμα, η υποκρισία, η αλαζονία που προσωποποιούνται απόλυτα στην απερχόμενη περιφερειακή αρχή και αυτές ακριβώς οι αρετές είναι εκείνες που οδήγησαν τη χώρα μας στα αλλεπάλληλα τελικά μνημόνια που είναι καταστροφικά για την κοινωνία μας. Έχω να πω ότι ευχαριστούμε πολύ όσους ήδη εκτίμησαν και στήριξαν τη δικιά μας πρόταση και μαζί τους δυνατά συνεχίζουμε στην επόμενη μάχη του δευτέρου γύρου των περιφερειακών εκλογών. Ακόμα προσκαλούμε τώρα όσους προτίμησαν άλλες επιλογές αποδοκιμασίας της απερχόμενης περιφερειακής αρχής να πορευθούμε μαζί στο δρόμο της Πελοποννήσου, στον άλλο δρόμο της Πελοποννήσου για την αλλαγή, για την ανάπτυξη, για την αλληλεγγύη, για τη διαφάνεια και για την πραγματική δημοκρατία. Προσκαλούμε όμως και όσους ακούσια έχουν παγιδευτεί στα γρανάζια αυτού του πολυδέδαλου καθεστωτικού συστήματος της απερχόμενης περιφερειακής αρχής και δεν τόλμησαν να πιστέψουν στην αλλαγή, να νιώσουν τη δύναμή τους και να κάνουν ένα βήμα απεμπλοκής και να διεκδικήσουν τη ζωή που πραγματικά τους αξίζει και όχι τα ψίχουλα της απλής επιβίωσής τους που τους τάζουν. Προχωράμε αταλάντευτα μέχρι τη νέα εκλογική μάχη της 25ης Μαΐου, ελπίζοντας ότι το μήνυμα της ανατροπής και του άλλου δρόμου θα φτάσει έγκαιρα και δυνατά και στην περιφέρεια Πελοποννήσου και προσκαλούμε όλους τους πολίτες της Αρκαδίας στη μαζική συμμετοχή τους στις εκλογές, με τη μαζική συμμετοχή τους στις εκλογές να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στο μέλλον του τόπου τους και να το διεκδικήσουν με την ψήφο τους. Γιατί η νίκη θα είναι όλων μας και καθενός ξεχωριστά.